Έτσι κι αυτοί στα δυο τα χέρια τους και στην περίσσια ανδριά τους, θαρεύοντας τον άσιο πρόσμεναν που ερχόταν και δε φεύγαν. Κι οι τρώες γραμμή προς το καλόχτιστο τραβούσαν καστροτύχη, ψηλά κρατώντας τα σκουτάρια τους με αλαλητό μεγάλο, στο ρίγαν άσιο, στον Ινόμαο, στο Θόωνα, στον Ορέστη, στον Ιαμενό και στον Αδάμαντα του άσιου το γιο Τρογύρα. Εκείνοι στην αρχή κρατιόντουσαν πιο μέσα τους αργίτες να ξεσηκώσουν τα καράβια τους να διαφεντέψουν όλοι. Μα βλέποντας τους Τρώες να χύνονται στο καστροτύχι απάνω και τους αργίτες με άγριο τάραχο στα πόδια να το βάζουν, όξω από την πόρτα οι δυο τους χύμηξαν και αρχίσαν να χτυπιούνται με κάπρους τα ρουμάνια μοιάζοντας που αγριμολόοι και σκύλοι με άγριες φωνές τους κοντοζήγωσαν και αυτοί δεν κάνουν πίσω, μόνο λοξά χυμούν και γύρα τους τα θάμνα ξεριζώνουν τσακίζοντάς τα και τα δόντια τους γρικάς με ορμή να τρίζουν ως τη στιγμή που κάποιος ρίχνοντας τους βρει και τους σκοτώσει. Όμοια ο χαλκός αχούσε κέτριζε στα στήθη τους απάνω καθώς τους ρίχναν κατά πρόσωπα τι αντρίκια επολεμούσαν κι είχαν στην αντριγιά τα θάρη τους και στους συντρόφους πάνω. Κι νοικοτρόνια από τους καλόχτιστους πετούσαν κάτω πύργους την ίδια του ζωή τα γρήγορα τα πλοία να διαφεντέψουν και τα καλύβια. Οι πέτρες έπεφταν στη γη σα στούπες χιόνι πως άνεμος με βιάς συντάραξε μαυροϊσιωμένα γνέφη πυκνές της ρίχνη αποσκεπάζοντας τη γη την πολυθρόφα. Τόσο οι ρηξιές πυκνές εχύνονταν και από αχαιούς και Τρώες. Κι όπως επέφταν οι μιλόπετρες με κούφιο αχό βροντούσαν τα κράνη γύρω από τα κεφάλια τους και οι αφαλωτές ασπίδες. Και τότε μανιασμένος βόγγιξε χτυπώντας τα μεριά του ο Άσιος, ο γιος του Ιρτάκου και έσυρε ψηλά φωνή μεγάλη. «Πατέρα Δία, και σένα ψέματα να λες σου αρέσει βλέπω ένα σωρό. Και εγώ δεν το έλεγα τα νίκητά μας χέρια και την ορμή μας πως θα αντίσκοφταν οι αργίτες οι αντριωμένοι. Μα αυτοί ως οι σφίγγες οι λιγνόμεσες για τα άγρια τα μελίσια σε στράτα χτίζουν κακοτράχαλοι τα βαθουλά κελιά τους και δεν τα αφήνουν μια και τάχτισαν μον στους οχτρούς χειμώντας ατρόμητες τα μελισσόπουλα μοχτούν να διαφεντέψουν. Όμοια και αυτοί στις πόρτες στέκονται, δεν λένε να κάνουν πίσω, κι ας είναι μόνο δυο, πριν θάνατο, για δώσουν, για και πάρουν». Αυτά είπε, μα του Δία δεν άλλαξε τη γνώμη με τέτοια λόγια, τη μέσα του βαθιά τον Έκτορα βουλιόταν να δοξάσει. Γύρω στις άλλες πόρτες πόλεμο κρατούσαν κι άλλοι ωστόσο, όμως Θεός δεν είμαι, δύσκολο τα πάντα να ιστορήσω. Τι ολούθε γύρα στο καστρότυχο φωτιά τρανή είχε ανάψει το πέτρινο κι οι αργίτες τάρμενα σφιγμένοι από την ανάγκη με την καρδιά βαριά διαφέντευαν κι όλοι οι θεοί θλιβώνταν βαθιά τους όσοι επαραστέκουνταν στη μάχη τους αργίτες. Κι ανοίξαν οι λαπίθες πόλεμο και αρχίσαν να χτυπιούνται κι ο Πολυπίτης, ο Λιοντόκαρδος γιος του Πυρίθου τότε το δάμασο στο χαλκομάγουλο κοντάρεψε το κράνος κι ούτε και βάστηξε το χάλκινο το κράνος, μόνο η μύτη πέρασε η χάλκινη και σύντριψε το κόκαλο και λιώμα του έγιναν τα μυαλά κι ως χύμιζε στο χώμα τον ξαπλώνει. Μετά και τη ζωή του πύλωνα και του όρμενου θερίζει κι ο γάβρος Λεοντέας του αντίμαχου το γιο με το κοντάρι χτυπάει και βρίσκει τον υπόμαχο κατάντικρα στη ζώνη. Το κοφτερό σπαθί απ' τη θήκη του τραβά μετά και πρώτος στο πλήθος μέσα όπως εχύμιξε χτυπάει τον αντιφάτη από κοντά και εκείνος έπεσε τανάσκελα στο χώμα. Μετά στον Ιαμενό, στο Μένο να χυμάει και στον Ορέστη κι όλους αράδα εκεί τους ξάπλωσε στη γη την πολυθρόφα. Την ίδια ώρα οι δυο τους πούγδυναν τις στραφτερές αρμάτες του Πολυδάμαντα και του Έκτορα τα παλικάρια που ήταν οι πιο πολλοί και οι πιο τρανόκαρδοι και οι πιο που λαχταρούσαν να σπάσουν το τυχί και τάρμενα να τους τα κάνουν στάχτη μπρος το χαντάκι εστέκαν δίγνωμοι κι ουδέ μπρος τα τραβούσαν και όπως να το διαβούν λαχτάριζαν σημάδι ξάφνου βλέπουν έναν αητό ψιλοπετάμενο ζερβιά μεριά απ' τα σκέρι και κράτα αιματοπός τα νύχια του θεριακωμένο φίδι που ζούσε ακόμα και σπαρτάριζε και πάλευε αντριωμένα κι ως το κρατούσε αναδιπλώνοντας τον δάγκασε στο στήθος πλάι στο λαιμό και αυτός το πέταξε του πόνου αφανισμένος και απά στη γη να πέσει το άφηκε κατά μεσός τα σκέρι και έπειτα πέταξε κλαγκάζοντας μες τις πνοές του ανέμου. Κι οι Τρώες ανατριχιάσαν βλέποντας το πλουμιστό το φίδι πεσμένο εκεί του φροντοσκούταρου του Δία τρανό σημάδι. Και τότε ο Πολυδάμας ζήγωσε τον Έκτορα και του είπε «Έκτορα, πάντα εσύ στη σύναξη ζητάς να με αποπέρνεις και που μιλώ σωστά, τι ατέριαστο πολύ να αντιμιλήσει σε σένα του λαού ένας άνθρωπος και συντυχιάς αν είναι και πόλεμος. Πρεπόνε να αυξένουμε τη δύναμή σου πάντα. Όμως και τώρα την καλύτερη βουλή θα δώσω ως ξέρω. Όχι, ας μην πάμε να χτυπήσουμε τα αργίτικα καράβια.
Κι έτσι θαρώ θα γένει, αν φάνηκε στα αλήθεια το σημάδι τούτος τους Τρώες, καθώς λογιάζαμε το σκάμα να διαβούμε, ένας αητός ψιλοπετάμενος ζερβιά μεριά απ' τα σκέρι και κράτα αιματοπό στα νύχια του θεριακωμένο φίδι, ακόμα ζωντανό, και το άφησε πριν φτάσει στην κουρνιά του και δεν κατάφερε στα ητόπουλα γυρνώντας να το φέρει. Όμοια κι εμείς, κι αν τώρα σπάσουμε τον Αχαιόν τις πόρτες και το τυχεί με πλήθεια δύναμη και οι αργίτες κάμουν πίσω, τον ίδιο δρόμο δε θα γύρουμε με τάξη απ' τα καράβια. Περίσσιους Τρώες εκεί θα αφήσουμε, που οι Δαναοί, ζητώντας να διαφεντέψουν τα καράβια τους, νεκρούς θα ρίξουν κάτω. Αυτά ένας μάντης θα αποκρίνουνταν, που θα ξέρε σημάδια να ξεδιαλύνει και θα πίστευε στις συμβουλές του ο κόσμος. Και τότε ο κρανοσύστης Έκτορας ταυροκοιτώντας του είπε: «Τα λόγια τούτα πολυδάμαντα καθόλου δε μ' αρέσουν, κι άλλη βουλή να δώσεις δίνεσαι καλύτερη από τούτη. Όμως αλήθεια τούτα που λέγες με τα σωστά σου αντάπες, ατί τους οι θεοί σου σήκωσαν τα φρένα δίχως άλλο, που θες του Δία του Βροντοσκούταρου το θέλημα καθόλου να μην ψηφίσουμε, που εσύγκλινε και έδωσε λόγο ατόστου. Και εσύ ζητάς στα νυχτοφτέρουγα πουλιά να δώσω πίστη, που ούτε καθόλου εγώ τα γνιάζομαι κι ουδέ τα λογαριάζω, δεξιά κατά τον ήλιο αν λάμνουνε και την αυγή ως πετούνε, για και ζερβά κατά το σύθολο στα δυτικά σκοτάδι. Στου Δία μονάχα εμείς το θέλημα να ακούσουμε ταιριάζει, που είναι τρανός και τους αθάνατους και τους θνητούς ορίζει, να διαφεντεύεις την πατρίδα σου το πιο καλό σημάδι».